Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο session αυτό. Βέβαια, μετά το φαγητό πάντα είναι μια δύσκολη ώρα και για τον ομιλητή αλλά και για εσάς. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο ευχάριστο γίνεται αυτή την παραμονή σας εδώ πέρα και ενημερωτική. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω ένα έργο που ήταν η διπλωματική εργασία ενός φοιτητή μου, του φοιτητή Άγγελου Ντάσιου. Αυτό λοιπόν. Φοιτητής μου λοιπόν, τώρα είναι στο στρατό. Δυστυχώς θα ήταν καλή εμπειρία να το παρουσιάσει, δεν μπορεί να το παρουσιάσει, άρα θα το παρουσιάσω εγώ το έργο που έχει κάνει υπό την επίβλεψή μου. Θα σας μιλήσω για custom CPUs, δηλαδή για επεξεργαστές soft core, δηλαδή επεξεργαστές που περιγράφονται σε μια γλώσσα VHDL ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Εμείς εδώ χρησιμοποιήσαμε VHDL, προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι επεξεργαστές αυτές περιγράφονται σε VHDL, κατεβαίνουν σε πλακέτες FPGA και γίνονται εκεί πέρα οι δοκιμές. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν αυτή τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει ο φοιτητής μου υπό την επίβλεψή μου, η οποία την έχουμε υλοποιήσει και σε ένα εργαλείο και είναι online στη σελίδα του εργαστηρίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Επικοινωνιών, στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής. Στη σελίδα εκεί υπάρχει αυτό το εργαλείο. Καταρχήν, για ποιο λόγο τα κάναμε όλα αυτά? Καταρχήν, ναι, πρέπει να τα κάνουμε γιατί ήταν ένα ερευνητικό θέμα η ανάπτυξη εργαλείων προκειμένου να βοηθήσουν τους σχεδιαστές. Πια η χρόνη σχεδιασμού, το time to market όπως λέμε, έχει μειωθεί πάρα πολύ και θα πρέπει μια ομάδα σχεδιασμού μέσα σε ενδεχομένως λιγότερο από 12 μήνες να εξάγει ένα προϊόν στην αγορά. Και προκειμένου να πετύχει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθοδολογίες. Εμείς λοιπόν στο εργαστήριο που έχω, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μεθοδολογίες που υλοποιούνται σε εργαλεία EDA, Electronic Design Automation. Θα δούμε λοιπόν για τη μεθοδολογία αυτή που έχει αναπτυχθεί, η οποία επιτρέπει αυτόν τον πολύ γρήγορο χρόνο διείσδυσης ενός προϊόντος στην αγορά. Το προϊόν αυτό είναι ένας soft core και θα δούμε το soft core που έχουμε αναπτύξει και πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την λειτουργία του με το να προσθέσουμε κάποια ετερογενή στοιχεία, δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό και στη συνέχεια έχουν προσθεθεί εκ των υστέρων. Βέβαια, όπως σας είπα, μιλάμε για ένα soft core. Soft core δεν είναι ο μοναδικός που εμείς έχουμε προτείνει. Soft cores, δηλαδή αυτοί οι επεξεργαστές που δίνονται σε μία γλώσσα περιγραφής υλικού, σε μία SDL, Hardware Description Language, υπάρχουν από πολλές εταιρείες. Υπάρχουν και εμπορικοί soft cores, αλλά και ακαδημαϊκοί. Για παράδειγμα, οι μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στον τομέα αυτό, όπως η Xilinx, έχει ως flagship προϊόν το Microblaze, ένα επεξεργαστή που υποστηρίζεται από το EDK και από άλλα εργαλεία της Xilinx και επιτρέπει την δημιουργία ενός πλήρους system on chip χρησιμοποιώντας το Microblaze και προσθέτοντας και άλλα components. Βέβαια, αυτός ο επεξεργαστής για ακαδημαϊκή χρήση είναι δωρεάν, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να πληρώσει κάποιος τα γνωστά royalty στην εταιρεία που το έχει δημιουργήσει. Η Altera και αυτή, μεγάλη εταιρεία στον χώρο της ψηφιακής σχεδίασης και των ενσωματωμένων συστημάτων, έχει τον iOS 2. Ομοίως και αυτή, με το αντίστοιχο προϊόν που σου δίνει και το μπορείς να το εκτελέσεις σε Windows ή σε Linux, μπορείς να κάνεις customize έναν software επεξεργαστή σε iOS και να του προσθέσεις κάποια components, κυρίως components που βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη, όπως και η Xilinx, έτσι και η Altera σου δίνουν ένα πρόγραμμα που είναι library components και επιλέγεις το στοιχείο που θες και το προσθέσεις στον επεξεργαστή σου. Άλλοι επεξεργαστές, όπως ο Leon, που είναι ένας επεξεργαστής που δημιουργήθηκε από την ESA, την European Space Agency, είναι ένας επεξεργαστής διαθέσιμος για download από την αντίστοιχη σελίδα. Μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει, να το τροποποιήσει και να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, προκειμένου να το τροποποιήσει, θα πρέπει να γνωρίζει τα ενδότερα του συγκεκριμένου επεξεργαστή. Και βέβαια υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες. Έτσι λοιπόν, ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας του φοιτητή μου ήταν να αυξηθεί η ευελιξία των επεξεργαστών που δίνονται σε μία HDL μορφή, στη συνέχεια να γίνει customization του συγκεκριμένου επεξεργαστή, προκειμένου να μπορεί
να επαυξηθεί στο μέλλον με την προσθήκη ενός ή περισσότερων components, κάτι που θα γίνει μια φορά, αλλά θα μπορέσει να εξάγει πολλές διαφορετικές εκδόσεις με την προσθήκη διαφορετικών στοιχείων. Και στη συνέχεια να γίνει βέβαια μια δοκιμή, αυτό εδώ πέρα που σας παρουσιάζω δοκιμάστηκε, δηλαδή το κάναμε σύνθεση και το χρησιμοποιήσαμε σε μια πλακέτα FPGA, σε μια Xilinx πλακέτα Spartan 3E. Και βέβαια, μιλάμε για την εποχή του Internet, Internet of Things, άρα Cloud, γιατί όχι να μην αναπτύξουμε και ένα εργαλείο που να βρίσκεται σε έναν web server, προκειμένου να είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε από το δικό του web browser, ακόμα και από το κινητό του τηλέφωνο. Μπορεί λοιπόν κάποιος από το κινητό του τηλέφωνο να συνδεθεί σε αυτή τη σελίδα που έχει αναπτυχθεί, η σελίδα βέβαια είναι το front-end, από πίσω είναι το back-end που κάνει όλη τη δουλειά, και να κάνει ένα customization του επεξεργαστή του. Έτσι λοιπόν, ένα στοιχείο αυτής της μεθοδολογίας είναι η επαύξηση της περιγραφής που έχουμε για έναν soft core με την προσθήκη παραπάνω στοιχείων. Όπως ξέρουμε, ένας επεξεργαστής έχει κάποιες βασικές μονάδες. Έχει ALU, δηλαδή την αριθμητική λογική μονάδα, ολίσθηση, συνήθως bar and shifter, κάποια μονάδα πολλαπλασιασμού, ίσως διαίρεσης κτλ. Και ο στόχος είναι να έχουμε αυτή την περιγραφή να προσθέσουμε κάποια έξτρα καλώδια, κάποιο έξτρα κύκλωμα που να σου επιτρέπει να προσθέσεις το δικό σου custom module. Το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε, κάτι που έχει περιγραφεί όμως στην αντίστοιχη γλώσσα SDL, στη Hardware Description Language. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την επαύξηση. Για να γίνει λοιπόν αυτή η επαύξηση, ακολουθούμε κάποια βήματα. Θα πρέπει καταρχήν να μπορεί ο επεξεργαστής να έχει και ένα bits στο instruction set που έχει για να μπουν νέες εντολές. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για έναν επεξεργαστή που έχει fixed instruction set με 256 εντολές και έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 256 εντολές, τότε ασφαλώς δεν μπορούμε να προσθέσουμε νέες εντολές assembly που να υποστηρίζουν αυτό το component. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κενά slots. Στη συνέχεια προσθέτουμε εντολές assembly στον επεξεργαστή όπου υποστηρίζουν αυτό το component. Βέβαια, συνήθως αυτό το component δεν θέλει μόνο μία εντολή assembly, μπορεί να θέλει πολλές εντολές assembly. Αναλόγως λοιπόν το component. Το τρίτο βήμα είναι η δημιουργία των κατάλληλων σημάδων ελέγχου. Ήδη βέβαια ο επεξεργαστής μας, επειδή θα είναι σε μία μορφή SDL, θα έχει τη μονάδα ελέγχου, τη μονάδα παραγωγής σημάτων και έτσι λοιπόν θα πρέπει κάποιος να επέμβει σε αυτό εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό απαιτεί γνώση HDL και συνήθως απαιτεί κάποιο χρόνο για να γίνει. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, προκειμένου να επέμβει και να τροποποιήσει κάποιος τον υπάρχοντα επεξεργαστή για να προσθέσει τη δυνατότητα χρήσης νέων component. Όμως, αυτά τα βήματα θα τα κάνει μια φορά κάποιος. Και στη συνέχεια θα μπορεί οποιαδήποτε component πληρεί κάποιες συνθήκες να το προσθέσει στον custom επεξεργαστή. Βέβαια, θα πρέπει να φροντίσει να μην έχουμε προβλήματα χρονισμού. Και η πιο απλή λειτουργία που αυτή τη στιγμή υλοποιεί ο επεξεργαστής που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια είναι η χρήση ενός σήματος ολοκλήρωσης, ένα σήμα done. Άρα λοιπόν, μία απέτηση από το custom module που θα προσθέσουμε θα είναι να σηκώσει, να ανέλθει ένα done signal στην έξοδο που να ειδοποιεί τον επεξεργαστή ότι όχι ολοκληρώσει το έργο του. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα σας είπα είναι η πρώτη έκδοση του module, η σωστή αντιμετώπιση και αυτή που γίνεται σε εμπορικούς επεξεργαστές που είναι super scalar, δηλαδή έχουν πολλές μονάδες εκτέλεση custom module, είναι η δυνατότητα ασύγχρονης λειτουργίας, γιατί η ύπαρξη ενός done signal σημαίνει σύγχρονη λειτουργία. Σημαίνει ότι ο επεξεργαστής περιμένει την άλλη μονάδα να ολοκληρώσει το έργο και μόλις ολοκληρώσει το έργο, τότε ο επεξεργαστής συνεχίζει τη λειτουργία. Η επόμενη έκδοση βέβαια θα έχει την ασύγχρονη λειτουργία. Δηλαδή το module θα δουλεύει παράλληλα με τον επεξεργαστή, εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι εξαρτήσεις. Και όταν θα χρειάζονται τα δεδομένα ο επεξεργαστής, θα κοιτάει το done signal αν έχει γίνει ένα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί αν το done signal δεν έχει γίνει ένα, τότε τα δεδομένα
θα είναι άκυρα που θα έχει εξάγει στις θύρες εξόδου. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να προσθέσουμε ένα custom module. Θα πρέπει αυτό το custom module εδώ πέρα στην υπάρχουσα μορφή να δέχεται αυτά τα συγκεκριμένα σήματα που βλέπετε. Δηλαδή, θα πρέπει να δέχεται input A, δύο inputs, όσα bit υποστηρίζει ο επεξεργαστής, όσα bit κυρίως είναι το data bus. Σε συνέχεια, ρολόι, μιλάμε για ένα σύγχρονο module. Το σήμα βέβαια enable, που ενεργοποιεί και δίνει την εντολή να ξεκινήσει η εκτέλεση του module αυτού. Ένα σήμα reset και κάποια σήματα LED, που εξαρτώνται βέβαια από το module που θέλουμε να προσθέσουμε. Το custom module αυτό, όπως βλέπετε, εδώ είναι glue logic και εδώ είναι custom module. Και χρειάζεται η glue logic γιατί το custom module που ενδεχομένως είτε το έχουμε αγοράσει, είτε το έχουμε κατεβάσει από την κοινότητα ελευθέρου λογισμικού όπως το Open Course, δηλαδή αυτό το site που σου παρέχει πυρήνες, π.χ. ένα πυρήνα κρυπτογράφησης. Δεν μπορούμε έτσι απλά να το προσθέσουμε στον επεξεργαστή μας, πρέπει να δημιουργήσουμε την λογική συγκόλλησης, glue logic, η οποία συνδέει τα ports του συγκεκριμένου module με το δικό μας σύστημα. Απλώς η glue logic που θα φτιάξουμε θα πρέπει να δέχεται αυτά τα σήματα εισόδου και βέβαια μια glue logic συνέξοδο η οποία θα εξάγει το αποτέλεσμα, το σήμα, το done και ίσως κάποιες σημαίες, μια σημαία π.χ. υπερχείλισης αν τυχαίνει το module αυτό να κάνει κάποιες πράξεις που μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το τελικό output bitwidth. Άρα λοιπόν, στην πιο απλή περίπτωση απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, θα πρέπει στην πιο απλή περίπτωση να χρησιμοποιούνται τα ίδια ονόματα. Δηλαδή να έχουμε ένα όνομα clock στο glue logic, να έχουμε ένα όνομα reset, να έχουμε όνομα enable κτλ. Δηλαδή, εμείς εδώ στη VSDL που χρησιμοποίησαμε θα πρέπει να έχουμε τέτοια ονόματα προκειμένου να δώσουμε τις αναθέσεις των σημάτων. Γιατί στη συνέχεια το εργαλείο δεν θα εξάγει σωστή VSDL. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η glue logic να χρησιμοποιεί αυτά τα ονόματα. Και βέβαια, αν το module το οποίο θα τοποθετήσουμε στον επεξεργαστή δεν έχει ένα σήμα, δεν έχει σήμα done, γιατί ενδεχομένως σε λιγότερο από ένα κυκλολογιού εκτελεί αυτό που πρέπει να κάνει, τότε θα είναι hardwired στο ένα. Δηλαδή συνεχώς θα δείχνει ότι ολοκληρώνει το έργο στην ίδια περίοδο ορολογίου που θα του έρθει η είσοδος. Και βέβαια θα πρέπει να υποστηρίζονται και οι αντίστοιχες εντολές assembly από τον επεξεργαστή. Η πιο περίπλοκη κατάσταση, την οποία αυτή θα θέλαμε να στοχεύσουμε και είναι υπό ανάπτυξη ακόμα, είναι να μην υπάρχουν καθόλου restriction και στοχεύουμε το εξής, να έχουμε τη σελίδα του εργαλείου μας, να μπορείς να κατεβάσεις ένα οποιοδήποτε module, ένα οποιοδήποτε core, όπου το βρεις, να το κάνεις απλό λοιπόν στη σελίδα και αυτόματα το εργαλείο να σου κάνει τα mappings και να το συνδέει στον επεξεργαστή σου, δηλαδή να το συνδέει, να σου φτιάχνει μια μορφή SDL που έχει το module και τον επεξεργαστή σου, έτοιμο προς χρήση. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά θα θέλαμε και πιστεύω το επόμενο άτομο διπλωματικής που θα εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη αυτού του εργαλείου θα αναλάβει αυτό το task, να αυτοματοποιήσει ένα βήμα παραπάνω την κατάσταση. Και βέβαια, θέλουμε ως μηχανικοί και προτιμάμε και λύσεις one click. Δηλαδή, πατάμε ένα κλικ και να κάνει το μαγικό η δουλειά από πίσω. Μην ξεχνάμε ότι το time to market έχει μειωθεί πάρα πολύ. Θέλουμε απλοποιήσεις σε κάποια πράγματα, αλλά βέβαια όχι απλοποιήσεις και να μην μας δίνει την ευελιξία να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θέλουμε και απλοποιήσεις από τη μία και να μας παρέχεται όμως η ευελιξία για να έχουμε όσο πιο custom αρχιτεκτονικές γίνεται για τα προβλήματά μας. Σχετικά με αυτό που υλοποιήσαμε τώρα, χρησιμοποιήσαμε έναν επεξεργαστή όπου είχε προτεθεί από το Princeton ο PLX11. Αυτός ο επεξεργαστής δεν τον είχαμε σε μορφή VSDL, οπότε διαβάζοντας όλα τα timing diagrams από τα papers που είχαν δημοσιεύσει στο αντίστοιχο site, τον υλοποιήσαμε από την αρχή. Άρα λοιπόν, υλοποιήθηκε αυτό ο softcore. Βέβαια, επειδή δεν έγινε compiler και το compiler δεν αναπτύχθηκε για αυτόν τον επεξεργαστή, έγινε με assembly προγραμματισμός και το testing. Δηλαδή, γράψαμε, ο φοιτητής μου δηλαδή έγραψε προγράμματα σε assembly, τα οποία τα εκτέλεσε και παρατηρήσε το αποτέλεσμα
κυρίως των αριθμητικών πράξεων για να επιβεβαιώσει η λειτουργία όπως και έγινε. Είναι ένας επεξεργαστής που έχει επιβεβαιωθεί και βέβαια είναι διαθέσιμο σελίδα του εργαστηρίου μας για να το κατεβάσετε. Αυτός λοιπόν έχει και subword parallelism, για όσους γνωρίζουν από παράλληλα συστήματα είναι διανυσματικές πράξεις, δηλαδή αν έχουμε 128 bit ένα vector, μπορούν να γίνουν πράξεις σε δύο vectors των 64 bit και το καθεξής. Αυτό το subword, δηλαδή ότι μπορεί να κοπεί ο καταχωρητής στη μέση και να γίνουν ανεξάρτητες πράξεις. Είναι RISC επεξεργαστής, 64 bit data path και η σχεδίαση που ακολουθήσαμε εμείς, η οποία δεν είχε αναφερθεί από τα data sheets του επεξεργαστή, ήταν μια κλασική υλοποίηση 5 σταδίων RISC. Another characteristic of our processor is that it carries a floating point unit. Concerning the implementation of this FPU, it is based on the seminal work by Paschalakis et al. Of course, we implemented all the VHDL code based on this paper. This FPU is a double precision floating point unit, which means it's a 64-bit data path, and it has been designed specifically to target FPGAs. Of course, it has all the extra features that we can find in commercial FPUs, like exception flags, overflow, underflow, and so on. About the experimental results, we can see that some modules operate at higher frequencies. For example, the register file can operate up to 382 MHz. Some other modules operate at lower frequencies, but the top module, which is the whole CPU, our custom CPU, operates at a frequency near 60 MHz. The space requirements of this implementation on the Virtex board, it's almost 9% of the lookup tables. We can see that this is a very small percentage of the whole space and the available lookup tables, and this allows us to create many more modules in order to give a better customization or a better flexibility. Some units can operate at one cycle, but some other units, as you can see, the FPU unit has a worst case operation of 55 cycles, of course depending on the operation that is being carried out. Nevertheless, the main conclusion here is that our custom CPU with the FPU is 9%, requires 9% of the lookup table slices. And we have reached the final slide, the conclusions. Here we presented a methodology to create custom CPUs. This methodology fit in the future of heterogeneous architectures. We illustrated how we tested the modules of our custom CPUs, and of course it can be used as an accelerator, or it can be used to accelerate various explorations in order to have a better custom CPU for any problem. Thank you very much. I'm open for any questions.